Σε δύσκολες εποχές, σε καιρούς ηθικής κρίσης, ο Θεός, κατά τρόπο θαυμαστό, αναδεικνύει τους εργάτες Του και τους αναθέτει το δύσκολο έργο της σωτηρίας του λαού Του. Σε μια τέτοια κρισιμότατη εποχή για το γένος, κάλεσε και τον Πατροκοσμά και τον ανέδειξε εις Απόστολο και Εθναπόστολο. Γεννήθηκε το 1714 στην Αιτωλία. «Η πατρίδα μου η ψεύτικη», μαρτυρεί ο ίδιος, «η γη Ίνος και Ματέα, είναι από την επαρχία Απόκουρο. Ο πατήρ μου, η μήτυρ μου, το γένος μου, ευσεβείς, ορθόδοξοι χριστιανοί». Απόκουρο, την εποχή της τουρκοκρατίας, ονομαζόταν ολόκληρο το ανατολικό τμήμα της επαρχίας Τριχονίδος, όπου βρίσκεται και το χωριό Μέγα Δένδρο, το οποίο φέρεται ως ιδιαίτερη πατρίδα του Αγίου. Οι ευσεβείς γονείς του τον βάπτισαν με το όνομα Κόνστας και από βρέφος εγαλουχήθη με τα νάματα της ορθόδοξης πίστης. Ο Κόνστας από μικρός φλέγεται να μορφωθεί αλλά και να μορφώσει τους συμπατριώτες του, που η αμάθεια και οι εξισλαμισμοί τους έκαναν συχνά να αρνούνται τον Χριστό. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτήν, αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσεν, αυτή και επί ποταμών ετοίμασεν αυτήν. Την αναβίσθετε εις το όρος Κυρίου και τη στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσή και καθαρός την καρδίαν, ως ουκ έλαβε επί Ματέως την ψυχή αυτού και ουκ όμωσεν επί δόλος των πλησίων αυτού. Η ψυχή του μάτωνε σαν έβλεπε τους χριστιανούς να γίνονται μουσουλμάνοι. Η Ελλάδα τους έχανε για πάντα, αφού πρώτα τους έχανε η Εκκλησία του Χριστού. Όσο φλεγόταν ο Κόνστας να μορφωθεί, τόσο και οι δυσκολίες μεγάλωναν. Ολόγυρά του βαθύ το σκοτάδι της σκλαβιάς. Ούτε δάσκαλος, ούτε παπάς στα χωριά των χριστιανών. Έτσι, το φτωχό Ελληνόπουλο, με τα φλογερά οράματα, μεγαλώνει στο χωριό του, βοηθώντας τις δουλειές των πατέρα του. Άλλοτε ως υφαντής στο εργαστήρι του πατέρα του, υφέροντας ταυτόχρονα τα μεγαλεπίβολα όνειρά του, και άλλοτε οργώνοντας και καλλιεργώντας τους άγονους πατρικούς αγρούς. Αντί για το σπόρο που έπεφτε στη γη, ο νεαρός Κόνστας οραματιζόταν εκείνον, τον άλλο σπόρο του Ευαγγελίου, που καρτερούσε η χέρσα και άγονος γη του δουλωμένου γένους. Τούτο το ιερό όραμα που από παιδί ήφαινε δεν το εγκατέλειψε ποτέ, αλλά το έκαμε στόχο και σκοπό της ζωής του. Στα 20 χρόνια του έρχεται ως μαθητής στην Αγία Παρασκευή Βραγγιανών Αγράφων, που παρήγορα φώτιζε τα Ελληνόπουλα ο ιεροδιάκονος Ανανίας. Εδώ, κάτω από το τρεμάμενο φως του καντιλιού, ο Κώστας μαθαίνει τα πρώτα του γράμματα και αναθερμαίνει τους φλογερούς οραματισμούς του. Βλέπει όμως ότι τα γράμματα που έχει να του διδάξει η σχολή της Αγίας Παρασκευής είναι λίγα και φτωχά, δεν επαρκούν για να πραγματοποιήσει τους οραματισμούς του. Με τη φλογερή δίψα της μάθησης έρχεται το 1743 στο Άγιον Όρος, αρχικά στη σχολή Βατοπεδίου και έπειτα στην Αθωνιάδα, και μαθητεύει στους μεγάλους σοφούς της εποχής εκείνης. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού. Ο σεμνός και ενάρετος Κόνστας, που ήδη από λαϊκός ζούσε ζωή σεμνότητος, εγκράτειας και άσκησης, έρχεται στη Μονή Φιλοθέου και κήρεται μοναχός με το όνομα Κοσμάς. Εγώ, αδελφοί μου, εκπαιδεύτηκα στην σπουδή 40-50 χρόνους, εδιάβασα πολλά και διάφορα βιβλία
και περί Εβραίων και περί Ελλήνων και περί άλλων ασεβών και αιρετικών. Ερεύνησα τα βάθη της σοφίας και είδα ότι οι άλλες πίστες είναι ψεύτικες, κάλπικες. Μόνον η ειδική μας, η χριστιανική, είναι ορθόδοξος, αληθινή και αγία. Τόσο διακρίθηκε στην ενάρετη πολιτεία, ώστε οι φιλοθεΐτες πατέρες τον πρότειναν για το αξίωμα της ιεροσύνης. Παρά την αντίρρησή του, χειροτονήθηκε ιερομόναχος για τις ανάγκες της μονής. Όλο αυτό το διάστημα της μοναχικής του ζωής προσεύχεται θερμά. Ζητά να του φανερώσει ο Κύριος τρόπο για να ωφελήσει τους αδελφούς του χριστιανούς. Δεκαεπτά ολόκληρα χρόνια έμεινε στο Άγιον Όρος και όμως τούτο το όραμα που από παιδί έκλεινε μέσα στην καρδιά του δεν το άφησε ποτέ. Το δούλεψε με τους θερμότερους πόθους, το λάμπρινε με τα δάκρυά του και τις πύρινες προσευχές του, ώσπου πήρε την απόφασή του. Ξύπνησε μέσα του η κορυφαία ώρα και άκουσε τότε το μυστικό κάλεσμα του Θεού. «Πόθενε παρακινήθηκα, αδελφοί μου, θέλω να σας φανερώσω την αιτία. Αναχωρώντας από την πατρίδα μου, ήρθα εις το Άγιον Όρος. Σημάει τα άπειρα χαρίσματα όπου μου εχάρισε ο Κύριος μου, με αξίωσε και εμένα των αμαρτωλών και έμαθα 5-6 γράμματα ελληνικά. Έγινα καλόγυρος. Μελετώντας το Ιερόν Ευαγγέλιον, έβρον μέσα εις τα άλλα και τούτων των λόγων όπου λέγει ο Χριστός μας, πως δεν πρέπει κανένας χριστιανός, άνδρας ή γυναίκα, να φροντίζει για τον εαυτόν του μόνο πώς να σωθεί, αλλά να φροντίζει και για τους αδελφούς του να μην κολαστούν. Ακούοντας κι εγώ, αδελφοί μου, τούτο τον γλυκύτατον λόγο, όπου λέγει ο Χριστός μας, μέτρωγεν εκείνος ο λόγος μέσα εις την καρδίαν τόσους χρόνους, ως αν το σκουλίκι όπου τρώγει το ξύλο, τι να κάνω κι εγώ στο χαζόμενος. Πάλευε ο ιερομόναχος Κοσμάς με τους λογισμούς και αγωνιούσε. Είχε εισέλθει στη γεστημανή της ζωής του και ζητούσε από τον Κύριο να του φανερώσει αν αυτό ή το θέλημα θείων και κλείσει ουράνια. «Εις πάσαν την γην εξήλθεν ο φθόγκος αυτού και εις τα πέρατα της οικουμένης τα ρήματα αυτού». Έτσι, θέλοντας να το εξακριβώσει, ανοίγει την Αγία Γραφή και, τι θαύμα, βρέθηκε μπροστά στη φράση του Αποστόλου Παύλου που λέει «Μη δεις το εαυτού ζητήτω, αλλά το του εταίρου έκαστος». Έτσι πήρε την πληροφορία από τον Λόγο του Θεού και αφού φανέρωσε το σκοπό του σε άλλους πνευματικούς πατέρες και αφού πήρε τη συγκατάθεσή τους, έρχεται στην Κωνσταντινούπολη. Άφησε το λιμάνι του Θεού και το περιβόλι της Παναγίας με τη σύμφωνη γνώμη των πατέρων και έφτασε στην πόλη να συναντήσει τον Πατριάρχη Σεραφείμ τον Δεύτερο. Ο Πατριάρχης συγκινήθηκε στον ιερό σκοπό του, του έδωσε ευλογία αλλά και γραπτή άδεια κηρύγματος. Πεπισμένος πλέον ότι ο Θεός τον καλεί, ο Άγιος Κοσμάς περί το 1760 ξεκίνησε το ιεραποστολικό του έργο. Άρχισε από την Κωνσταντινούπολη, Ανδριανούπολη, διασχίζοντας τη Μακεδονία, Θεσσαλία, έφτασε μέχρι την πατρίδα του. Όπου και αν περνούσε, ο ευλογημένος αυτός άνθρωπος γινόταν μεγάλη συγκέντρωση χριστιανών
που άκουγαν με κατάνοιξη και ευλάβεια τη χάρη και τη γλυκύτητα των λόγων του και στη συνέχεια διόρθωναν πολύ τη συμπεριφορά τους και αποκτούσαν ψυχική ωφέλεια. 4 περιοδίες έκαμε και σαν ένα ολοφώτινο άστρο διέσχισε απάκρις άκρη τα πυκνά σκοτάδια της δουλωμένης ρωμιοσύνης με τον φωτισμένο και πραγματικά θαυματουργό του λόγο. Για 19 ολόκληρα χρόνια ο Πατροκοσμάς οργώνει κυριολεκτικά και σπέρνει τον Ευαγγελικό Λόγο στη χέρσα γη των χριστιανών, που είχε γεμίσει αγκάθια και τριβόλους. Τον βρίσκουμε παντού, νύχτα και μέρα, να περιοδεύει και στα πιο απρόσιτα και δύσβατα μέρη. Χειμώνες, καλοκαίρια, με θύελλες και λιοπύρια, ο Πατροκοσμάς με ένα ραβδί στο χέρι γυρίζει από τόπο σε τόπο, συνάζει τους χριστιανούς και τους μιλάει με όλη τη φλόγα της καρδιάς του για το Θεό και τις αιώνιες αλήθειες. Θέλησε με άλλα λόγια ο Άγιος Κοσμάς να γίνει ανάθεμα, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, για να σώσει τους αδελφούς του χριστιανούς. Το λέγει άλλωστε πολύ συγκινητικά σε μια διδαχή του. «Μα θέλετε υπή, και εσύ καλόγυρος είσαι, γιατί συναναστρέφεσαι εις τον κόσμο, και εγώ αδελφοί μου κακά το κάνω, μα επειδή το γένος μας έπεσε εις αμάθεια, είπα, ας χάσει ο Χριστός εμένα ένα πρόβατον και ας κερδίσει τα άλλα. Ίσως η εσπλαχνία του Θεού και η ευχή σας σώσει και εμένα. Να προσέχετε αδελφοί μου, να εξομολογούμεθα καθαρά και να κοινωνόμεν με φόβον και τρόμον και ευλάβιαν και τότε να φωτιστόμεν. Είδε και πηγαίνομεν ανεξομολόγητοι, με μολυσμένοι με αμαρτίας και τολμόμεν να μεταλαμβάνομεν τα άχρατα μυστήρια, βάνομεν φωτιά και κοιόμεθα. Να ευρίσκεται πνευματικό καλό, γραμματισμένο, ενάρετο, να εξομολογείστε και να λέγετε όλα σας τα αμαρτήματα. Να έχεις 100 αμαρτίας και να υπείς τα 99 εις των πνευματικών και μία να μην φανερώσεις, όλες σου ασυγχώρητες μένουν. Και όταν κάμνεις την αμαρτία, τότε πρέπει να εντρέπεσαι. Και όταν εξομολογείσαι, να μην έχεις καμία εντροπή. Μιλούσε συνήθως στο ύπεθρο εξαιτίας του πλήθους του λαού που δεν χωρούσε σε καμιά εκκλησία. Ζητούσε πρώτα να του κατασκευάσουν ένα μεγάλο ξύλινο σταυρό που τον έστειναν εκεί. Έπειτα στη βάση του σταυρού έστεινε το σκαμνί του που πάντα το είχε μαζί του, το οποίο όπως λένε του το έφτιαξε για θρόνο ο Κουρτ Πασάς. Ανέβαινε σε αυτό και δίδασκε. Ας αφουγκαραστούμε ευλαβικά το λόγο του. Για την αγάπη του Χριστού αδελφοί μου, βγήκα κι εγώ έξω από το μοναστήρι και θα ήθελα να κάνω ένα πράγμα. Να ανέβω εις τον ουρανό και να φωνάξω με μια φωνή μεγάλη και να κηρύξω εις όλο τον κόσμο πως μόνος ο Χριστός μου είναι Υιός και Λόγος του Θεού και Θεός αληθινός. Επειδή όμως δεν μπορώ να κάνω αυτό, περπατώ από τόπου εις τόπον και διδάσκω τους αδελφούς μου το κατά δύναμη, όχι ως διδάσκαλος, αλλά ως αδελφός, χωρίς καμίαν υλική να μη βίνει. Χρήματα, τι να τα κάνω, εγώ με τη χάρη του Θεού, μήτε σακούλα έχω, μήτε κασέλα, μήτε σπίτι, μήτε άλλο ράσο από αυτό που φορώ και το σκαμνίο που έχω δεν είναι δικό μου, διαλόγου σας το έχω. Άλλοι το λένε σκαμνί και άλλοι θρόνο. Δεν είναι έτσι καθώς το λέτε. Θέλετε να μάθετε τι είναι? Είναι ο τάφος μου και εγώ είμαι μέσα ο νεκρός όπου με τη χάρη του Θεού σας μιλώ και αυτά τα λόγια που σας λέω δεν είναι δικά μου αλλά του Παναγίου Πνεύματος. Αυτά που σας είπα το ίδιο είναι όσα ανακατεύει ο Θεός να σας τα υπεί. Να προσέχετε αδελφοί μου οι κοσμικοί, να μην κατηγορείτε τους παπάδες σας, διότι οι παπάδες είναι ανώτεροι και από τους αγγέλους και από τους βασιλείς. Εγώ αδελφοί μου, η γνώμη μου έτσι με λέγει να κάνω, εάν απαντώ έναν παπά και έναν βασιλέα, με φαίνεται εύλογον τον παπά να βάλω να καθίσει υψηλότερα από τον βασιλέα. Και αν απαντήσω έναν παπά και έναν άγγελο, πρώτα θα χαιρετήσω τον παπά και έπειτα των άγγελων.
συζητούσε με τους χωρικούς σε έναν ελεύθερο διάλογο, γι' αυτό και τα αποτελέσματα του πύρινου, μα και πρωτότυπου λόγου του, ήταν εκπληκτικά μεγάλο. Μιλάμε λόγια γεμάτα στοργή και ενδιαφέρον και οι απλοϊκοί χωρικοί, σαγηνεμένοι, με δάκρυα στα μάτια, τον παρακαλούσαν να μείνει στον τόπο τους για να τους μιλά συνεχώς. Ήταν η διδασκαλία του, όπως εκείνη των ψαράδων, πολύ απλή, ομολογεί ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Ήταν γαλήνια και ήσυχη, που φαινόταν να είναι γεμάτη από τη χαρά του ηλαρού και ήσυχου Αγίου Πνεύματος. Επίσης, όσο κανένας άλλος, ο Άγιος Κοσμάς δίδαξε την αργία της Κυριακής, την οποία οι Εβραίοι τότε σκορπισμένοι στα πέρατα του κόσμου είχαν καταργήσει. Δίδασκε ο Άγιος τους χριστιανούς να μην κάνουν παζάρια την Κυριακή, ούτε άλλες εργασίες, αλλά να πηγαίνουν στην εκκλησία για να ακούνε τις ιερές ακολουθίες. Πέρασε και από τα Γιάννενα και έπεισε τους χριστιανούς να μεταβάλουν το κοινό παζάρι από την Κυριακή το πρωί, που το είχαν βάλει οι Εβραίοι για να εμποδίζονται οι χριστιανοί να πάνε στην εκκλησία, στο Σάββατο, γεγονός που προξένησε στους Εβραίους μεγάλη ζημιά και τόνισε στους χριστιανούς. Εκείνο το κέρδος που γίνεται την Κυριακή είναι αφορισμένο και κατηραμένο. Βάνετε φωτιά και κατάρα στο σπίτι σας και όχι ευλογία. Όθεν αδελφοί μου, σας συμβουλεύω να φυλάγετε την Κυριακή ως αν που είναι αφιερωμένη εις τον Θεόν. Κι αν τύχει ανάγκη να πουλήσεις πράγματα, εκείνο το κέρδος μη το σμίγεις εις την σακούλαν σου, αλλά δώσε το ελεημοσύνη. Όλα αυτά βέβαια, δίχως να μειώνει την αξία της εργασίας. Απεναντίας, συνιστούσε στους χριστιανούς να εργάζονται τις 6 ημέρες με τιμιότητα και αγάπη στην εργασία. Και μάλιστα, συνιστούσε στους χριστιανούς να φυτεύουν δέντρα, γιατί όσοι δεν αγαπούν τα δέντρα, όπως έλεγε, δεν να ζουν φτωχικά. Έτσι, χιλιάδες δέντρα φυτεύτηκαν επί των ημερών του σε ολόκληρη την Ελλάδα. Στο πέρασμά του από τα νησιά, ο Πατροκοσμάς στους απλοϊκούς νησιώτες τόνισε πόσο ο Χριστός αγάπησε τους καλοκάγαθους ψαράδες της Τιβεριάδας που τους έδωσε τη χάρη του και την ευλογία του και τους έστειλε στην απέραντη θάλασσα του κόσμου να ψαρεύσουν ψυχές με τα δίχτυα του Ευαγγελίου. Καημός του όμως μεγάλος ήταν η αγραμματοσύνη του λαού και η ελληνική γλώσσα που έσβηνε. Γι' αυτό συνιστούσε στις οικογένειες να μιλούν ελληνικά και να φροντίζουν ώστε τα παιδιά τους να μάθουν ελληνικά γράμματα. Δεν βλέπετε πως αγρίεψε το γένος μας από την αμάθεια και γεννήκαμε νοσάν τα θηρία? Και με πατρική αγάπη του ζητούσε να κάνουν σχολείο, να μαθαίνουν τα παιδιά γράμματα χωρίς πληρωμή, όλα,
πλούσια και φτωχά. Από το σχολείο μανθάνομεν το καταδύναμιν, τι είναι Θεός, τι είναι Αγία Τριάς, τι είναι Άγγελοι, τι είναι Παράδεισος, τι είναι Κόλασης, τι είναι Αμαρτία, Αρετή. Τα πάντα από το σχολείο τα μανθάνομεν, διότι χωρίς το σχολείο περιπατούμε εις το σκότος. Καλύτερα να έχεις στην χώρα σου σχολείων ελληνικών, παρά να έχεις βρύσες και ποταμούς, διότι οι βρύσεις ποτίζει το σώμα, το δε σχολείον ποτίζει την ψυχήν. Έτρεχε παντού απ' άκρη σ' άκρη τη σκλαβωμένη Ρωμιοσύνη, σαν δυνατός άνεμος αναγεννήσεως που σάρωνε τα πάθη και την απιστία και άναβε τη φλόγα της πίστης και της αγάπης στον Χριστό. Κυρίως όμως, ο Άγιος Κοσμάς έδρασε στην Ήπειρο, γιατί εκεί κινδύνευε να χαθεί τελείως η χριστιανική πίστη εξαιτίας της μεγάλης αμάθειας και των βίαιων εξισλαμισμών. Ο Πανάγαθος Θεός, αδελφοί μου, μας εχάρισε τον Τίμιον Σταυρό, που είναι ο σαν όπλον φωτεινών, και όποιος τον κάνει, τον φωτίζει και τον αγιάζει, και είναι ο σαν δίστομον σπαθίων, και δεν ζυγώνουν οι δαίμονες, αλλά πρέπει με καθαρά χείρας να κάνομεν το σημείο του Σταυρού. Στους φιλιάτες, οι πρώτοι αγάδες έκθαμβοι αντίκρισαν κατά τα μεσάνυχτα ένα ουράνιο φως σαν σύννεφο να σκεπάζει τους χριστιανούς που ξαγρυπνούσαν ακούγοντας τον Άγιο και ήρθαν το πρωί στον Άγιο και του ζήτησαν να τους δώσει την ευχή του με όλη την καρδιά του και όχι μόνο με τα χείλη του. Από όπου περνά ο Πατροκοσμάς, στείνεται ο Σταυρός, γίνεται η Κολυμβήθρα, συσταίνεται σχολείο, μοιράζονται βιβλία, συγχωρούνται οι εχθροί, η ζωή αγιάζεται, οι άντρες ημερεύουν, οι γυναίκες ξαναβρίσκουν τα σεμνά του ήθη, φωταγωγούνται οι εκκλησίες, οι ιερείς παίρνουν την τιμημένη θέση τους, η Κυριακή γίνεται η μέρα αργίας. Η αναγέννηση της Ελλάδος άρχισε. Ο φτωχός Ραγιάς τώρα πιστεύει ακράδαντα πως είναι χριστιανός και Έλληνας. Ο Άγιος Κοσμάς δεν ήταν μόνο ιεραπόστολος, μόνο διδάσκαλος και αναμορφωτής του γένους. Ήταν πολλαπλά χαρισματικός Άγιος, θαυματουργός, διορατικός, προορατικός και θεολόγος βαθύς, που με άκρα ταπείνωση έκρυβε την αξία, τις δυνατότητες και την μεγάλη του πίστη προς τον γλυκύτατον Ιησούν Χριστόν, όπως έλεγε. Από το στόμα του, το γένος άκουσε πότε θα έρθει το ποθούμενο, δηλαδή η ελευθερία του, σαν ευλογούσε εκεί στα απόκρυφα λιμέρια τους, κλέφτες και αμαρτωλούς. «Πότε Άγιε του Θεού θα έρθει?» ρωτούσαν με λαχτάρα οι Ρωμιοί. Και εκείνος, με το προφητικό του χάρισμα, τους φλόγιζε την Άγια Λαχτάρα, τους φτέρωνε την ελπίδα που κρυφόκαιγε στα βάθη τους. Στο βασιλικό της Ηπείρου, αφού στάθηκε ανάμεσα σε δύο μικρά νεοφυτευμένα δεντράκια, τους είπε: «Όταν σμίξουν αυτά σε ένα δέντρο, θα έρθει το ποθούμενο». Τα δέντρα μεγάλωναν και έγερνε το ένα προς το άλλο, ώσπου έσμιξαν σε ένα δέντρο. Ήταν το 1912, τότε που η Ήπειρος απελευθερώθηκε, επαληθεύοντας έτσι τα λόγια του Αγίου Κοσμά. Μα και άλλα προφήτευσε γενική σημασίας ο Μέγας Εθναπόστολος, που πραγματοποιήθηκαν στις μέρες μας, όπως: «Θα δείτε στον κάπο αμάξι, χωρίς άλογα, να τρέχει γρηγορότερα από τον λαγόν». Το είπε στους βουλιαράτες της Δρόπολης,
και μιλάει για τα αυτοκίνητα, τους σιδηροδρόμους και άλλα. Επίσης, στον Άσο Κεφαλονιάς προφητικά λέγει: «Θα έρθει καιρός που θα ζωστεί ο τόπος με μια κλωστή». Και σίγουρα μιλάει για τα καλώδια του ηλεκτρισμού, του τηλεφώνου κλπ. «Θα έρθει καιρός που οι άνθρωποι θα μιλούν από ένα μακρινό μέρος σε άλλο, σαν να είναι σε πλαϊνά δωμάτια. Παραδείγματος χάριν από την πόλη στη Ρωσία». «Θα δείτε να πετάνε άνθρωποι στον ουρανό σαν μαυροπούλια και να ρίχνουν φωτιά στον κόσμο. Όσοι ζουν τότε θα τρέξουν στα μνήματα και θα φωνάζουν «Ευγάτες εις οι πεθαμένοι, να μπούμε εμείς οι ζωντανοί». Τα προφητικά του μάτια βλέπουν τα αεροπλάνα και τους αεροβομβαρδισμούς. «Θα έρθει καιρός που θα διευθύνουν τον κόσμο τα άλαλα και τα μπάλαλα». Και εννοεί τα άψυχα μηχανήματα των διαφόρων εφευρέσεων. «Θα έρθει καιρός που θα φέρει γύρες ο διάβολος με το κολοκύθι του». Αυτά και πολλά άλλα προφήτευσε ο Άγιος Κοσμάς, που μαζί με το θαυμαστό λόγο του έκανε τις εξαγριωμένες και χερσωμένες καρδιές να δώσουν πλούσιο καρπό. Τους άγριους ημέρωσε, τους ληστές καταπράινε, τους άσπλαχνους και ανελεήμονες ανέδειξε ελεήμονες, τους ανευλαβείς έκανε ευλαβείς, τους αμαθείς και αγρίκους σταθή αμαθήτευσε και όλους τους αμαρτωλούς έφερε σε μεγάλη μετάνοια και διόρθωση, έτσι ώστε όλοι να λένε ότι στους καιρούς τους φάνηκε ένας νέος Απόστολος του Χριστού. Η μεγάλη δράση του Αγίου Κοσμά προκάλεσε και το φοβερό μίσος των αντιπάλων του, που ήσαν Εβραίοι, Παπικοί και Τούρκοι, γιατί τα κηρύγματά του αντιστρατεύονταν στα συμφέροντά τους. Εβραίοι ορκισμένοι εχθροί του, που φανερά δεν τολμούσαν να τον βλάψουν γιατί έτρεμαν την αντίδραση του λαού, αποφάσισαν με δόλιο τρόπο την εξόντωσή του. Πήγαν στον Κουρτ Πασά και με άφθονο χρήμα τον δωροδόκησαν για να συλλάβει και να εκτελέσει τον Άγιο. Ο Άγιος είχε συνήθεια, εκεί που επρόκειτο να διδάξει, πρώτα να παίρνει την άδεια από τον αρχιερέα του τόπου και μετά να στέλνει λίγους χριστιανούς για να λάβουν την άδεια και από τους άρχοντες της περιοχής. Και κατά αυτόν τον τρόπο, ο Άγιος κήρυτε χωρίς εμπόδια. Ευρισκόμενος σε ένα χωριό της Αλβανίας, ονόματι Κολικόντασι, πήρε με τη σχετική άδεια του αρχιερέως, αλλά αυτή τη φορά ήθελε να παρουσιαστεί προσωπικά και στο Χότζα για να πάρει τη συγκατάθεσή του. Στις 23 Αυγούστου του 1779, φανατισμένοι Τουρκαλβανοί τον συνέλαβαν. Ο Άγιος κατάλαβε και ατάραχος, γαλήνιος, ευχαριστούσε τον Θεό που τον αξίωνε μαρτυρικού τέλους. Γρήγορα έγιναν οι τυπικές διαδικασίες της ανάκρισης και ο Άγιος οδηγείται προς την Αγχώνη. Εξάλλου πάντα έλεγε: «Τον Χριστό παρακαλώ να μ' αξιώσει, να χύσω το αίμα μου για την αγάπη του, καθώς το έχισε για μένα. Διήλθομεν διαπυρός και ύδατος, και εξήγαγες ημάς εις αναψυχήν». Ψιθυρίζει στους μοναχούς που δακρυσμένοι τον ακολουθούν. Τον έφεραν στο χωριό Κολικόντασι και ενώ ετοιμάζονται να τον κρεμάσουν, ο Άγιος του ζητά άδεια να προσευχηθεί. Του το επέτρεψαν. Στάθηκε και ευλόγησε σταυροειδώς τα τέσσερα σημεία του κόσμου και παρακάλεσε για τελευταία φορά αυτό που πάντα παρακαλούσε: «Ο Χριστός
να ευλογήσει όλα τα χωριά των χριστιανών, τα σπίτια τους, τους άνδρες, τις γυναίκες, τα παιδιά, τα πράγματά τους, καθώς και τα έργα των χειρών τους. Έπειτα, παρεδόθη στους δημίους που τον κρέμασαν. Έτσι, ο μακάριος Κοσμάς, ο και του κόσμου κόσμος, ο Ευκοσμότατος, σε ηλικία 65 ετών, παρέδωσε την Αγία του ψυχή. Ήταν Σάββατο, 24 Αυγούστου, 1779. Έπειτα, το τίμιο λείψανο, με μια πέτρα βαριά, το έριξαν στον Αψό ποταμό. Για τρεις ημέρες το αναζητούν οι χριστιανοί, ώσπου ο ευσεβής Παπαμάρκος, όλος ξαφνικά, το αντικρίζει ορθό, σε στάση θαυμαστή, σαν να ήταν ο Άγιος ζωντανός, και ο ταπεινός Λεβίτης το αγκαλιάζει με λαχτάρα και καθώς το ανασύρει από τα ορμητικά νερά του ποταμού, θαρρεί πως ακούει τον Άγιο να λέει «Διήθωμεν διαπυρός και ύδατος και εξήγαγες ημάς εις αναψυχήν». Το ιερό λείψανο ευπρεπίζεται και με τιμές ενταφιάζεται στον άρθικα του ναού του ανισοδίων της Θεοτόκου, στο Κολικόντασι. Πασάς, μετά 30 χρόνια, αφού είδε να επαληθεύονται οι προφητείες του Αγίου Κοσμά, έκτισε επωνόματι του Αγίου λαμπρό ναό, ο οποίος σώζεται μέχρι σήμερα. Και η επιγραφή μαρτυρεί. Ο ιερός ούτως ναός ανηγέρθη δια προσταγής και προτροπής του πανυψηλωτάτου βεζίρι Αλή Πασά Τεπενλή. Ζωντανός έμεινε ο Άγιος στη μνήμη των χριστιανών. Ο λόγος του δύναμης για τους χριστιανούς που τους κρατούσε στο δρόμο της Ορθοδοξίας και του έθνους. Γι' αυτό, με πόθο κρυφό, σιγοτραγουδούσαν. Βόηθα μας Άγια Γιώργη και εσύ Άγια Κοσμά να πάρουμε την πόλη και την Αγιά Σοφιά. Και σήμερα, που κυριαρχούν η ληστική νοοτροπία, η υποτίμηση των αξιών, που οι διάφορες αντίχριστες και ανθεληνικές τάσεις έρχονται να αποπροσανατολίσουν τους Ορθόδοξους Έλληνες, ανάγκη επιτακτική είναι να σταθούμε και να ακούσουμε τον μεγάλο διδάχο του γένους, τον Πατροκοσμά. Τούτο σας λέγω και σας παραγγέλω, ψυχή και Χριστός σας χρειάζονται. Αυτά τα δύο, όλος ο κόσμος να πέσει, δεν μπορεί να σας τα πάρει, εκτός και τα δώσετε με το θέλημά σας.
Αυτά τα δύο να τα φυλάγετε, να μην τα χάσετε.